Κύριε Καλαθανασόπουλε, μετά όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων πέρασαν. Βέβαια, εστιάστηκε δημοσιογραφικά περισσότερο το ενδιαφέρον σε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ξέρω, θα μου πείτε κακώς. Γιατί και ο Κουτσούμπας μίλησε και η Γεννηματά μίλησε. Και ο Βαρουφάκης μίλησε. Να μείνουμε όμως στα όσα ακούστηκαν χθες από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί σε ένα βαθμό σας αφορούν. Σας αφορούν γιατί η αναφορά που έκανε ο κύριος Τσίπρας για το ενδεχόμενο εκλογών μίλησε για μια κυβέρνηση προοδευτική που θα προκύψει αμέσως μετά από αυτές τις εκλογές. Προφανώς μέσα στο μυαλό του είχε και το κουκουέ. Μόνο που δεν υπάρχει παραλήπτης αυτού του μηνύματος, γιατί τα ίδια έλεγε και το 2014, όμως το 2015 έκανε κυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Πέρα όμως από αυτό, το ΚΚΕ ξεκάθαρο. Δεν πρόκειται να στηρίξει μια κυβέρνηση στα πλαίσια αυτού του συστήματος. Γιατί ακριβώς αυτό που προκύπτει από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι η σύμπλευση η οποία δεν αμφισβητήθηκε ούτε από τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε από τον κύριο Τσίπρα, ούτε από την κυρία Γεννηματά, με τις στρατηγικές επιλογές που εξυπηρετούν σήμερα τις ανάγκες των πολυεθνικών, των μονοπωλίων, στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας, στο βωμό των οποίων θυσιάζονται η ικανοποίηση των εργατικών και λαϊκών αναγκών, δεν αμφισβητήθηκε η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αμφισβητήθηκε η στρατηγική επιλογή της ελληνικής άρχουσας τάξης για γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας μας. Άρα και μεγαλύτερη εμπλοκή στους αμερικανοανατολικούς υπεραλληστικούς σχεδιασμούς που μετατρέπουν την Ελλάδα σε ορμητήριο, αλλά και ταυτόχρονα σε μαγνήτη αντιπίνων. Ο κύριος Τσίπρας εχθές και προχθές δεν είπε κουβέντα για το ΝΑΤΟ, για τους Αμερικάνους, για τις εξελίξεις στην περιοχή, σαν να μην υπάρχουν αυτά τα ζητήματα να βγουν έξω από την ατζέντα. Και επίσης, ο λαός πρέπει να παραμείνει στο περιθώριο αυτών των εξελίξεων και απλά και μόνο κάθε τετραετία να επιλέγει τον δυνάστη του. Γιατί προσέξτε, όταν δεν αμφισβητείς αυτές τις πολιτικές, τότε μοιράζεις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, κάλπικες υποσχέσεις για το λαό, καταφεύγεις σε εμπόριο ελπίδων όπως έγινε και στο παρελθόν με τη Θεσσαλονίκη 2 ή με τα ότι θα σκίσουμε τα μνημόνια για να εγκλωβίσουμε τη λαϊκή δυσαρέσκεια ανάμεσα στη Σκύλα και στη Χάριβδη. Μεσίες δεν υπάρχουν. Και αυτό που έχει δείξει η εμπειρία και των πρόσφατων καταστροφών, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Και από αυτήν την άποψη πρέπει να οργανώσει την πάλη του και να περάσει στην αντεπίθεση, διεκδικώντας όλα αυτά που του ανήκουν, όλα αυτά τα οποία μπορούν σήμερα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του λαού και της εργατικής τάξης. Κύριε Καλαθανασόπουλο, ακούτε, είναι κυβέρνηση για αξιωματική αντιπολίτευση και εσείς στη μέση. Κοιτάξτε, να πάρουμε για παράδειγμα τα πραγματικά γεγονότα. Μιλάνε για φορολογική ελάφρυνση. Ποιοι? Αυτοί οι οποίοι αρνήθηκαν στη συνταγματική αναθεώρηση και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ να καταργηθεί οι προκλητικές συνταγματικής προστασίας διατάξεις, προστασίας από φορολογία του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Αρνήθηκαν. Άρα λοιπόν ο λαός πληρώνει τους φόρους, ο λαός πρέπει να πληρώσει τα ματωβαμένα πρωτογενή πλεονάσματα για να διαχειριστεί το υψηλό κρατικό χρέος. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο ζήτημα. Αρνήθηκαν στην ίδια συνταγματική αναθεώρηση να καταργηθεί όλα αυτά τα κόμματα, να καταργηθεί η απαγόρευση του συντάγματος, οι συμβασιούχοι να μετατρέπονται σε μόνιμες θέσεις, σε μόνιμους εργαζόμενους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η αγορά εργασίας θα υπάρχει η ζούγκλα με πολλαπλές μορφές εργασιακών σχέσεων που ουσιαστικά θα στηρίζουν τη λογική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας. Άρα όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, κύριε Παπαδάκη, και προσπαθούν ακριβώς να πετάξουν σκόνη στον ανεμιστήρα για να συγκαλύψουν τι? Ότι η πρόσκληση την οποία έκανε ο κύριος Τσίπρας απευθύνεται στη Νέα Δημοκρατία γιατί ο κύριος, και στην κυρία Γεννηματά, γιατί ο κύριος Τσίπρας και στα υπόλοιπα κόμματα του Ευρωμονόδου, γιατί ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Γεννηματά, ο κύριος Μητσοτάκης συμφωνούν
στη στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου. Βλέπετε δηλαδή το ενδεχόμενο κυβέρνηση. Που θα αυξήσει τις κοινωνικές ανισότητες. Συμφωνούν στον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικάνους. Συμφωνούν στις κανονικές και στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε το ενδεχόμενο να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Που θα σας θυμίσω ότι πριν από 15 χρόνια το θεωρούσαν κάποιοι ότι ήταν στη σφαίρα της φαντασίας. Είναι άρα, πολύ λοιπόν, προβοκατόρικο το ερώτημα εφικτό, εφικτό και φαντάζομαι αυτό θα πρέπει να απευθυνθεί που μπορεί να συμβεί προς το ΣΥΡΙΖΑ. Να το δούμε στην πορεία. Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάστηκε με ακροδεξιό κόμμα με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή. Ελένη και Γιώργο, θα γυρίσουμε σε εσάς. Μικρή διακοπή.